Σήμερα σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Θα πάμε τώρα στην Βόνη, στην Deutsche Welle. Έχουμε συνδεθεί με τον Σταμάτη Σημαίνιο. Γιατί η Σταμάτη, η γερμανική κυβέρνηση, φέρεται πλέον να είναι θορυβημένη λόγω της έντασης των επιθέσεων, των αρνητικών σχολείων από άλλους ευρωπαϊκούς λαούς κατά της Γερμανίας. Και έχουμε λοιπόν και μία έρευνα από το περιοδικό Focus που λέει ότι 4 στους 10 Γερμανούς καταλαβαίνουν και για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα αισθήματα. Έτσι είναι, ο πολιτικός κόσμος της Γερμανίας αλλά και οι πολίτες εισπράττουν πλέον ξεκάθαρα το αντιγερμανικό κλίμα που επικρατεί στις χώρες που πλήττονται από την κρίση και υποχρεώνονται από την Ευρωζώνη και κυρίως από το Βερολίνο σε επώδυνα μέτρα. Το διαπιστώνουν όμως και αλλού σε άλλες χώρες που ακόμη δεν υποφέρουν αλλά πιθανόν να μπουν άμεσα σε προγράμματα διάσωσης. Προβληματισμός υπάρχει. Ωστόσο, όπως είπες, σύμφωνα με την έρευνα του Focus, το 56% των ερωτηθέντων δεν κατανοεί την εχθρότητα έναντι της Γερμανίας στα συμφραζόμενα της κρίσης. Μάλιστα, μεταξύ των συντηρητικών ψηφοφόρων, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 60% και υπάρχει αυτό που είπες, ένα ισχυρό 40% που δείχνει κατανόηση για την κριτική που ασκείται στη Γερμανία. Μάλιστα, στους ψηφοφόρους της αριστεράς, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 60%. Τώρα, η γερμανοφοβία αυτή ή το αντιγερμανικό κλίμα, όπως θέλεις πες το, γίνονται αισθητά σε καθημερινή βάση, αρκεί να δει κανείς την τηλεόραση, τις εικόνες από τις κινητοποιήσεις των πολιτών στην Ελλάδα, στην Κύπρο και αλλού. Και τι απαντά ο κυβερνητικός συνασπισμός του Βερολίνου? Λέει από τη μία ότι δείχνει κατανόηση για το γεγονός ότι υποφέρουν οι άνθρωποι στις χώρες της κρίσης. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, χριστιανοδημοκράτες και φιλελεύθεροι είναι πεπισμένοι σία ότι ακολουθούν τη σωστή πολιτική. Μια πολιτική χωρίς εναλλακτικές επιλογές. Τώρα, μια πολιτική που θεωρείται μονόδρομος, όμως από την άλλη πλευρά και όσον αφορά το αντιγερμανικό κλίμα στο εξωτερικό, έρχονται και λένε το εξής. Καταρχήν, ο κύριος Σόιμπλε λέει ότι τα προβλήματα δημιουργούνται στις χώρες της κρίσης. Δεν τα δημιούργησε η Γερμανία και ότι αυτοί κάποιοι αναζητούν αποδιοπομπαίους τράγους στη Γερμανία. Έρχεται και ο φιλελεύθερος Ράινερ. Και στο θέμα μεσηχωρής της Κύπρου χθες, ο κύριος Σόιμπλε για ακόμη μια φορά ενόχλησε, λέγοντας ότι αρχή είναι, έτσι είναι τα πράγματα, θα τους περάσει. Ναι, ακριβώς και αυτή είναι η φιλοσοφία που τελικά έχει περάσει στην Γερμανία αλλά και στις άλλες χώρες του Βορρά που ακολουθούν την ίδια πολιτική με την Γερμανία. Ο κύριος Μπρούντελε μας είπε μάλιστα ότι οι Γερμανοί φορολογούμενοι δεν κατανοούν γιατί οι πολίτες στις χώρες της κρίσης χτυπούν τα χέρια που τους βοηθούν. Όμως στην πραγματικότητα εσύ, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η γερμανική κυβέρνηση. Και η κεντροαριστερή αντιπολίτευση δεν σηκώνει καμία σημαία ενάντια στην πολιτική αυτή. Οι σοσιαλδημοκράτες, που βρίσκονται τουλάχιστον 10 μονάδες πίσω από τη Μέρκελ, ψιθυρίζουν κάτι υπέρ της διάθεσης περισσότερου χρόνου στις χώρες της κρίσης, χωρίς όμως να προτείνουν ουσιαστικά κάτι διαφορετικό. Έτσι λοιπόν, είχαμε τον σοσιαλδημοκράτη τέος καγκελάριο, τον κύριο Σρέντα, να σε συνέντευξή του σήμερα προς το Σπίγκελ να απονείμει εύσημα στο σεμνό ηγετικό στυλ με το οποίο η Άγγελα Μέρκελ διαχειρίζεται την ευρωκρίση, όπως είπε. Μα συμπλήρωσε ότι η κυρία Μέρκελ δεν αρνείται τον καθοδηγητικό ρόλο της Γερμανίας, απλά τον ασκεί με διακριτικότητα. Για να προσθέσει ότι και άλλες χώρες της Ευρώπης αναμένουν από τη Γερμανία να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, αλλά όχι να ασκήσει κυριαρχία. Όμως υπάρχουν και άλλες φωνές που ανησυχούν. Μπορεί η στάση της κυρίας Μέρκελ στην ευρωκρίση να την καθιστά δημοφιλή και να κερδίσει έτσι τις εκλογές εδώ στην Γερμανία. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι που προειδοποιούν για μακροπρόθεσμες ζημιές. Δηλαδή, υπάρχει ο κίνδυνος απομόνωσης της Γερμανίας, υπάρχει ο κίνδυνος ανάπτυξης γερμανοφοβικών τάσεων σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα έχει ολέθριες πολιτικές και οικονομικές συνέπειες τόσο για τη Γερμανία όσο και για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μάλιστα. Πάντως καταλαβαίνω ότι αυτός ο διάλογος πλέον στη Γερμανία και σε αυτή την προεκλογική φάση φουντώνει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταμάτη.